Δεν είπα. Είσαι απίστευτος, αγαπητή φίλη των αδερφών του Αλφα, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στην ελληνική επικράτεια και στην ελληνική ομογένεια. Εδώ, στη δική μας Γιάφκα, μας τιμάμε την παρουσία του καλεσμένος, ο Λάκης Παπαδόπουλος. Έχουν μακρύ οι Γερμανοί που κάνει το νόημα. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εκπομπή να έχεις. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και από την καρδιά σας. Θέλω να σας μιλήσω στο ελληνικό, μου βγαίνει πληθυντικό, μου βγαίνει ελληνικό. Ό,τι θες. Εγώ ελληνικό θα σου μιλάω. Εντάξει, τελείωσε. Τέλος. Λέμε όλο το καλοκαίρι να γυρίσουμε την Ελλάδα και το χειμώνα να φεύγουμε να πηγαίνουμε. Πήγα να κάνω μπάνιο το χειμώνα σε ένα νησί και ναι. Άρπαξα πούντα. Πούντα. Και εγώ μπήκα πρωτοχρονιά μία-δύο με πυρετό και μου έφυγε πούντα, αλλά μου μείνε το μπούκωμα. Αυτό το μπούκωμα μου έχει μείνει και εμένα. Πρέπει να είναι ιός. Πιο ερωτικός, έτσι. Πρέπει να είναι ιός. Ιός σίγουρα. Κοίτα, εμείς που ψάχνουμε την κόρη, μας κολλάει ο ιός συνήθως. Ψάχνεις την κόρη. Εντάξει, νέοι άνθρωποι, όσο μένουμε ακόμα στα περίπου. Να σας πω, λέτε να γυρίσουμε την Ελλάδα. Ξέρετε ότι υπάρχει τώρα, συζητάει η κυβέρνηση. Ναι. Νομίζω το συζητάνε και οι φίλοι ακροατές τελευταίες τρεις μέρες τουλάχιστον. Που λένε να συνεθούμε τους ξενοδόχους. Είναι πρόταση των Ελλήνων ξενοδόχων. Συνενέσει και σιωπηρά και ο πρωθυπουργός αυτό. Να γίνει η λεγόμενη λευκή εβδομάδα. Δηλαδή, θα κολλάμε Παρασκευή με Δευτέρα. Συνήθως θα είναι είτε το τριήμερο, το καθαρά Δευτέρα, σε κάποιο άλλο διήμερο, το κάνουμε τετραήμερο. Τσακ, θα το κάνουμε εβδομάδα και θα σου λέει: θα φεύγει, θα πηγαίνει σε προορισμού χειμερινού που δεν έχουν δουλειά τώρα οι άνθρωποι πάνω. Με πολύ χαμηλό κόστος διακοπών. Και θα κλείνουν τα σχολεία. Δεν θα λειτουργούν τα σχολεία. Για τους Έλληνες μιλάμε. Ναι, 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 ναι. Είναι απεγνωσμένες κινήσεις γίνονται για να. Λίγο να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος έχει φτάσει στο αμήν. Κάνουν απεγνωσμένες κινήσεις. Τραβάνε το σκηνί όσο σου αντέξει και σου λέει μέχρι εδώ είναι. Για να τους δώσουμε και κάτι ψίχουλα. Ξέρετε, έχει αντιδράσει. Πολλοί λένε, με ρωτάς αν έχω τα χρήματα να φύγω έστω αυτές τις δύο μέρες που αφήνεις το παιδί μου, δεν θα πάει στο σχολείο, άρα δεν θα μπορώ να το κρατήσω, να έχω κάποιον άνθρωπο να το κρατήσει στο σπίτι, αν δεν μπορώ να πάω διακοπές. Είναι, ξέρετε, λίγο αυτά που λένε στο γόνατο, αποφάσεις στο γόνατο, που δίνουν εντυπώσεις και ικανοποιούν μια πλευρά του πληθυσμού, μια ομάδα επαγγελματιών πιθανών, αλλά αναστατούν τον υπόλοιπο κόσμο. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ναι. Ένας πολίτης Έλληνας θα μπορούσε. Να στείλει φυλακή όλη τις κυβερνήσεις με αυτά τα μέτρα, τα τρελά που γίνονται. Πάμε λοιπόν σε αυτή την κουβέντα. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Περνάνε όλα, όπως λέει ο λαός, αέρα πατέρα. Οποιοδήποτε θέλει ή δεν θέλει, δεν έχει δικαίωμα λόγου. Μπαίνουν όλα με την υπογραφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλάζει η καθημερινότητά μας. Ναι. Οποιοδήποτε μέτρο, όσο σκληρό και αν ακούγεται φαίνεται, όσο και να το συζητάμε μέρες, μήνες πριν, αρκεί μια βραδιά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και πέρασε. Να σου δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Εγώ έχω ένα αμάξι επειδή θέλω να έχω ασφαλές αμάξι. 9 ετίας. Ένα αμάξι 3.500 κυβικά. 3.500 κυβικά. Και υψημένο σήμα και τεράστια κατανάλωση βενζίνης γιατί θέλω να είμαι ασφαλής. Γιατί όταν κάνω συναυλία, ξέρω εγώ στη Λάρισα. Θα ταξιδέψεις. Πρέπει να ταξιδέψω θα και να έχω και το παιδί μου μέσα. Να έχω. Θέλω, είμαι και εύσωμος, χοντρός, θέλω να κάθομαι άνετα. Ναι. Να μην κάθομαι στο κουβαδάκι. Δεν έχω δικαίωμα, αφού πληρώνω το φόρο, αφού πληρώνω το ένα το άλλο. Μου κάρφωσαν λοιπόν εμένα σε ένα αμάξι 9 ετίας, στο οποίο πήγα και ρώτησα πόσο κάνει. Και δεν το παίρνει μάντρα ούτε 6.000. Μου κάρφωσαν ένα φόρο, χωρίς να το ξέρω. 1.850 ευρώ το 13 και αναδρομικά και το 12 άλλα 1.850, δηλαδή γύρω στα 3,5 χιλιάρικα για φόρο πολυτελείας. Ναι. Έτσι, ο υπουργός αυτός που πιάσανε με τις πλαστές πινακίδες είπε ότι το αμάξι του το μεγάλο το που κυκλοφορούσε πλαστά το είχε 2 χρόνια στο ψυγείο. Είχε καταθέσει πινακίδες. Ναι. Άρα βγάζω ένας ανάσχετος πολίτης Έλληνας συμπέρασμα ότι κυκλοφόρησε μεταξύ τους πριν ψηφίσουν το 13 αυτό το απέσιο νόμο. Τα απέσυρε νωρίς. Μεταξύ τους, τα απέσυραν όλοι αυτοί νωρίς. Για να μην είναι απαιτητά από τον εαυτό τους αυτά. Και να τα πληρώσει μόνο εσύ και εγώ. Ναι, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι δικαιοσύνη. Όχι, αυτό είναι λαμογιά. Ναι, έτσι ακούγεται. Έτσι. Το γεγονός ότι σου ζητάνε φόρο του 15 το πληρώσεις μέσα στο 14
Αυτό δεν λέγεται τοκοκληφία. Δεν μπορείς να λείψεις. Δεν λέγεται, λέγεται μαφιόζικη κίνηση. Είχα πάει διακοπές, ναι. Είχα πάει διακοπές για 10 μέρες και κάθε 3 μέρες έπρεπε να ήμουν προσιλωμένος στην τηλεόραση. Να δεις τι για να βλέπω πότε θα πληρώσω τον επόμενο φόρο. Το γραμματοκιβώτιο το κοιτάς στο σπίτι. Του 11, του 12, του 13. Είναι, δηλαδή δεν μπορείς να λείψεις πάνω από μια εβδομάδα ναι. Και να μην σε κυνηγάει κάτι. Ξέρεις τι είπε ο υπουργός οικονομικών για αυτά που θα είναι μαζεμένα 3 χρόνια. Λέει, εντάξει, τα φέρα μαζεμένα, τελειώνει ο κόσμος. Δεν μην έχει τώρα να κοιμώθει. Ναι, και πού. Το που θα τα βρει ο κόσμος δεν παίζει. Είναι, να τελειώνεις δηλαδή για να μην αγχώνεσαι το έκανε ο υπουργός. Για να γεμίσει το πηγάδι το απίθυμενο που δεν έχει πειθυμένα. Το πηγάδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τρομερό αυτό δηλαδή. Να στο έλεγαν πριν από 4 χρόνια, εγώ να με αυτό το τραγούδι που άκουσες και θα ήθελα να το ξαναβάλεις γιατί έχει αξία. Τώρα. Αυτό το είπα, το έγραψα πριν 4 χρόνια, το φαντάστηκα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για αυτό το έσχος που λέγεται πατρίδα μου. Ξέρετε, επειδή σε αγαπάει ο κόσμος πολύ, Λάκη Παπαδόπουλε, όλες οι ηλικίες. Δεν έχεις, δηλαδή μπαίνεις παντού, σε κάθε ηλικία από το γυμνάσιο, το δημοτικό το γυμνάσιο μέχρι το πολύ μεγαλύτερο ηλικία. Σ' αγαπάει ο κόσμος, σ' αγαπάει το στίχο, τη μουσική σου. Όχι έτσι είναι. Κάποιος θα περίμενε να βάζεις νερό στο κρασί σου αυτή τη στιγμή δημόσια. Και να είσαι λίγο πιο αποστασιοποιημένο στα πράγματα για να μην τυχόν παρεξηγηθείς από κάποιον που έχει υιοθετήσει ό,τι πει η κυβέρνηση. Αβασάριστα ότι μόνο έτσι σωζόμαστε, δεν βαριέσαι. Προφανώς δεν θα έχει και ανάγκη ο άνθρωπος, ας πούμε, αυτός που θα τα έχει υιοθετήσει όλα βασάνιστα. Και λέει, γιατί ο Λάκης τώρα έχει αντίδραση. Και δεν λέει, αφήστε εμείς μιλήσουμε για πολιτικά, ας μην μιλήσουμε για την κοινωνία. Σε αυτή την κοινωνία ζεις, Λάκη. Και ξέρεις τι λένε για τα μάξι που είσαι εσύ. Αυτό που έδωσε ως ρητορική, που δίνει ως ρητορική ο υπουργός, ο αρμόδιος, ο πολιτευτής, αυτός που είναι στην πρώτη σειρά πίστα, αλφα τράπεζα πίστα στο πάνελ το δημοσιογραφικό, το τηλεοπτικό ή στο ραδιοφωνικό, θα πει αυτός που έχει τσιπάρα ή μεγάλο τόσων χιλιάδων κυβικών όχημα, αυτός τάχει εσύ, αδερφέ, συμπολίτη που δεν μπορεί να πάρει στο ένα μικρό αμαξάκι, βλέπεις που διαμαρτύρεται αυτός. Γιατί δεν θέλει με τίποτα να καταλάβει αυτό που έθεσες, ότι είναι θέμα ασφάλειας σε ένα άσχημο οδικό δίκτυο σε όλη τη χώρα, πέρα από τις κεντρικές αρτηρίες, τις οποίες έχουμε πληρώσει 5 φορές πάνω για να τις απολαμβάνουμε και πληρώνουμε κάθε 10 χιλιόμετρα διόδια. Αυτή την αλήθεια δεν μπορεί να τη δώσει κανένας πολιτικός. Τη βιώνουμε εμείς μέσα μας. Εγώ από τη μέρα που γεννήθηκε το παιδί μου, είχα κάτι κουβαδάκια, δεν με νοιάζει για την ακεραιότητά μου. Ότι που γεννήθηκε το παιδί μου, πήρα ένα ασφαλές αμάξι προστατευμένο. Δηλαδή έχουμε χάσει τα αυτονόητα. Δεν έχω δικαίωμα. Ή μήπως θα την πείραξει την κυρία Μέρκελ άμα κατέβει και δει στην Αθήνα και δει κανένα μάξι πάνω από 1600 κυβικά να την πείραξει, σου λέει. Και γιατί λες Μέρκελ και δεν λες Σαμαράς, ποιος διοικεί. Λυπάμαι, γιατί και όλους αυτούς που κυβερνούν τους ξέρω, έχουμε γνωριζόμαστε, καλημέρα λέμε όταν βρεθούμε. Δεν θέλω ας πούμε στους πατριώτες να δώσω μορφή. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα διευθυντήριο παγκόσμιου κεφαλαίου και επειδή έχει γίνει πάρα πολύ ο κόσμος, δισεκατομμύρια και ο περισσότερος πεινάει, πιστεύω ότι είναι γενικό πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια σε όλο τον κόσμο. Έχω γυρίσει 60 κράτη και έχω ζήσει και πολύ χρόνο εκτός από εδώ. Και από μέρα σε μέρα σε κάθε πόλη και χωριό της περιφέρειας, το πούμε αυτό. Δεν είσαι μόνο στην Αθήνα. Ναι, όσο πιο μακριά, όσο πιο μικρός είσαι και όσο πιο μακριά από τη Μεγαλούπολη. Δηλαδή να βρεις τώρα στη Χαλκιδική να ψάχνουν τα σκουπίδια, θα περάσει ακόμα λίγος καιρός. Πέρυσι είχα μιλήσει με κάποιον, μου λέει: καλά, δεν μας έχει πιάσει. Δώσε με δυνατότητα να ακούσουμε πάλι το τραγούδι που με το οποίο ξεκινήσαμε, που λες το γράψα πριν από 4 χρόνια, Πεζλάκη. Πριν από 4 χρόνια. 4-5. Και είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Δυστυχώς. Και σε φοιτητικός, δυστυχώς, ναι. Και λυπάμαι που βγήκα. Άρα είναι σαν να διασκεδάζουμε τον καημό μας και την αγωνία μας, γιατί έχει γρήγορο ρυθμό αυτό το τραγούδι, αλλά έχει εξαιρετικό στίχο. Μήνυμα, εύπεπτο μήνυμα, να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Και επιστρέφουμε. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου για το ποιοι τελικά επιλέγονται για να κυβερνούν αυτή τη χώρα. Από τον βουλευτή μέχρι τον αρχηγό κόμματος, για όλα τα κόμματα. Και θέλω λίγο να μου πεις και την άποψή σου για τα λεγόμενα άκρα. Αλλά να επιστρέψουμε λίγο, να ακούσουμε το τραγούδι σου, βέβαια. Που για μένα όντως έχει εξαιρετικό στίχο και έχει στίχο μήνυμα. Είναι και ο ήχος τέτοιος που δεν είναι, κρατάει την ψυχολογία του. Είναι αντιεμπορικό, το έχω κάνει ρόκα. Αντί να κάνω μια τώρα μπαλάντα, να δει τι είναι. Ευκρινές, με ευκρίνεια να ακούγονται τα λόγια. Πρέπει να δώσει σημασία να προσέχει. Τώρα, γιατί τώρα. Το έκανα και σε ένα στούντιο. Ακούω.
Δεν είναι οι Κούρδοι, δεν είναι οι Αλβανοί, ούτε οι άλλοι που δακρύζουν στα φανάρια. Δεν είναι οι Πέρσες, ούτε οι Πακιστάνοι, ούτε οι Κινέζοι κι ας μας πήραν τα λιμάνια. Είναι τα αδέλφια μας οι Ευρωπαίοι και την Ακρόπολη έχουν βάλει στο χέρι. Όπως η γάτα το ποτίκι στο κλουβί, σε παίζουνε καρότο και μαχαίρι, και μαχαίρι. Πρέπει να τρέξω στα νησιά μας πριν τα χάσω, να κολυμπήσω σε όλα, να το διασκεδάσω. Πρέπει να πάω παντού αυτό το καλοκαίρι. Η Γερμανίδα έρχεται και έχει βαρύ χέρι. Όμως καλά τα θέλαμε κι εμείς, όλη η ζωή μας ένα πανηγύρι ήταν. Τα ξενυχτούσαμε γάζα ως το πρωί, τα μαγαζιά μας οι άλλοδα πιτανίγαν. Ίσως του χρόνου για να πας κομμωτινή, πρέπει να έχεις διαβατήριο στο χέρι. Πρέπει να τρέξω στην Ελλάδα πριν τη χάσω, να τη γνωρίσω όλη, να το διασκεδάσω. Πρέπει να πάω παντού αυτό το καλοκαίρι. Κάνει εντύπωση που δεν. Συγγνώμη, δεν σε έχω ξανακούσει να τραγουδάς σε γαλλικό στίχο. Καχάσει δικό σου στίχο. Τι είναι αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι ένα τραγούδι του Μπατ Μπάχαρακ, του Αμερικανού αυτού σπουδαίου συνθέτη. Να, ναι. Το είχα ακούσει από το Ρισάρ Αντωνί τη δεκαετία του 60. Και το έφερα λίγο στα μέτρα μου. Είναι ένα τραγούδι που λατρεύω από μικρό παιδί. Καινούριο δίσκο είναι. Καινούριο δίσκο λέγεται Ραντεβού. Ραντεβού και τραγουδάω μαζί με την Αντιγόνη Κατσούρη. Αυτή η κοπέλα με την ψηλή φωνή που άκουσες και θα ακούς μετά σε ένα τραγούδι του Χατζηδάκη στα γαλλικά που λέμε. Σπουδαία τραγουδίστρια. Μπράβο, γιατί έτσι. Είσαι ανήσυχο πνεύμα, ε. Ναι, λέω πριν τελειώσω την καριέρα μου να φτιάξω τραγούδια που αγάπησα μικρός. Να πω έτσι στους φίλους ακροατές του Λεωφόρου του Αλφα, Λάκης Παπαδόπουλος σταθερά στην παρέα μας. Το ρώτησα στις διαφημίσεις, του λέω, πες μου ένα-δύο από τα αγαπημένα σου τραγούδια. Και μου λέει, αγαπημένα μου τραγούδια, μου λέει, μ' αρέσουν αυτά που έχω κάνει διασκευές. Ναι, τα έχω βαρεθεί. Τα άλλα ωραία είναι, εντάξει. Τα έχει συνηθίσει πια. Θα το βάλουμε πάλι και τι έγινε. Δεν αντέχω. Ναι, ναι, δεν μπορείς. Σε ενδιαφέρει πώς θα διαχειριστείς την περιουσία, την πνευματική, την ψυχική περιουσία του άλλου. Ένα τραγούδι που πέρυσι είναι, κοίτα, ένα θαύμα. Αυτά είναι πειραματισμοί και το ελληνικό που λέγεται ευγενικά τραγούδια. Είναι πειραματισμοί σε καλαισθησία που λείπει από την εποχή μας. Μάλιστα. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που το σκέφτεσαι. Βασικά πάντα μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, ξέρεις. Να σκέφτε. Και μου κάνει εντύπωση και λιγά σου μιλάω ότι δεν είναι ποτέ συμβιβάστηκες με το τι πρέπει να πεις δημόσια. Όχι, πάντα έλεγα στο περιθώριο της μόδας, ναι. Ήμουνα πάντα. Γιατί έχει περάσει και μαύρες μέρες, να πω ότι έχει περάσει και από ότι ήταν άλλες μόδες, ήταν άλλοι προβεβλημένοι καλλιτέχνες. Εσύ παρέμεινες πιστός και στη ροκ άποψη, αλλά και στο στίχο και στην. Πώς άντεξες? Μου αρέσει να υπάρχω, να υφίστανμαι με τους δικούς μου όρους. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα, είμαι εξαιδιά, ένα πανκ τραγούδι που είχα βγάλει. Δεν κόλλαγε με τίποτα. Δεν υπήρχε, ας πούμε, δεκαετία του 80, του 70, αρχές 80, κάτι να το. Και επειδή ήμουνα και εγώ παραγωγός στη θέση σου στο δεύτερο πρόγραμμα πολλά χρόνια. Καμιά φορά όταν ήθελα, με παρακαλούσα να βάλω και κάνα δικό μου τραγούδι, δεν κολλούσε με τίποτα. Δεν κολλούσε με τίποτα. Δηλαδή έβαζα. Ούτε ο Έλβις Κοστέλο δεν είχε βγει ακόμα. Πριν γυρίσουμε στα τις επικαιρότητες και τα πολιτικά, έχω ένα άλλο CD στα χέρια μου. Είναι ευγενικά τραγούδια. Λέξη Παπαδόπουλος, Μαρία Τσαρούχα. Αυτό και το ραντεβού
που έκανα με την Αντιγόνη την Κατσούρη, Κατσούρη. Ναι. Είναι τα CD τα τελευταία μου, τις τελευταία, του, των τελευταίων 6 μηνών. Τα βρίσκω τώρα να πάω σε ένα μαγαζί. Ναι, τα βρίσκω. Θα τα βρεις. Ωραία. Γιατί θέλω, μ' άρεσε το σήμερα που γιορτάζεις, είναι το νούμερο 8. Νομίζω ότι στα δύο λεπτά πριν πάμε στις ειδήσεις, να τα ακούσουμε γιατί είναι ωραίο τραγούδι που τραγουδάς μαζί με την Μαρία Τσαρούχα. Είναι μουσική Ζάκα Ιακωβίδη, στίχη Πιπίτσα Οικονόμου. Ας τα ακούσουμε για να πάμε στις ειδήσεις, να γυρίσουμε να μιλήσουμε και επικαιρότητα λίγο. Πάμε. Σήμερα που γιορτάζεις, θέλω αγαπούλα μου χρήση, να σου το πω και να το μάθεις, πως η ζωή μου είσαι εσύ, πως η ζωή μου είσαι εσύ. Στη γιορτή σου, στη γιορτή σου, για λουλούδια σου προσφέρω μια καρδιά. Στη γιορτή σου, στη γιορτή σου, μη μ' αρνιέσαι τις δικές σου τα κλειδιά. Είπαμε να δημοφιλείς ο Λάκης Παπαδόπουλος, το αγαπάω ο κόσμος, θα το πω δεν γίνεται. Στον Α96,5 έχουμε ένα υπέροχο πλάσμα, μια υπέροχη γυναίκα, είναι η Στεφανία Τσολάκη. Μεταξύ της υπέροχης ομάδας που έχουν πάνω, αγόρια κορίτσια, είναι ένας και ένας, αν τους γνωρίζεις από κοντά, έλα μια μέρα στον Α96,5, δεν θα θες να φύγεις. Να είμαι για απίστευτες ψυχές, συμπεριφορές, φοβερά παιδιά. Στεφανία λοιπόν κάνει 7-8 το πρωί. Είναι όμως φανατική δική σου. Έχω λοιπόν βάλει από νωρίς στο Facebook ότι θα έχουμε μαζί την παρέα, στην παρέα μας και μου στέλνει τώρα τρέμει από ενθουσιασμό και μου γράφει. Ο Έλληνας Έλβιο Κοστέλο. Κάνει λάθος, το διορθώνει. Έλβιο Κοστέλο. Μετά γράφει. Σημαδεμένη. Έχει συνεργαστεί με τον Μαργαρίτη. Μετά το διορθώνει και τα γράφει γρήγορα. Τραγούδι σημαδεμένος. Φοβρός. Εννοώ φοβερός. Τον αγαπώ. Εν πάση περιπτώσει, λέει να το πω. Αυτό είσαι. Και εγώ την αγαπώ. Έτσι. Λοιπόν, πάλι γαλλικό τραγούδι. Όντως οι νότες της κυρίας Κατσούρη είναι μοναδικές, της Αντιγόνης. Ναι. Έχει πολύ ωραία φωνή και έχει τραγουδήσει, δηλαδή, στο τραγούδι που λέμε με το του Χατζηδάκη. Θα το ακούσουμε μετά αυτό. Ναι, είναι εκεί. Τα ρίχνει, τα χώνει. Είπαμε σήμερα να ακούσουμε νέες δημιουργίες, νέες προτάσεις από τον Λάκη Παπαδόπουλο. Έτσι είναι ευκαιρία. Και θα ακούσουμε και στα Βέντο μετά που έχετε και ένα δίδυμο με το. Έχουμε το ένα τραγούδι μου. Ο οποίος σε γουστάρει πολύ ο τύπος. Φίλος μου. Είστε κολλητοί, ναι, λόγω κατασκευής μάλλον.
Λοιπόν, έλα λίγο να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το χρωστάμε αυτό στους φίλους ακροατές. Η ζωή μας τα τελευταία τρία χρόνια έχει μια νέα εικόνα μέσα, τουλάχιστον όσον αφορά την πολιτική κομματική σκηνή. Έχουμε αυτή τη λεγόμενη άκρα δεξιά και ένα αντιστάθμισμα που υπάρχει, πως αυτό εκφράζεται κατά καιρούς, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακριβώς, που λέγεται και άκρα αριστερά. Θέλω λίγο την άποψή σου για τη λογική των δύο άκρων, αλλά και την άποψή σου και για τη Χρυσή Αυγή. Θα ήθελα να την ακούσω. Τα δύο άκρα δεν μου αρέσουν. Ναι. Η Χρυσή Αυγή είναι άκρο. Και εάν αποδειχτεί ότι είναι εγκληματική οργάνωση, θα μπορούσαν δηλαδή αυτοί, γιατί ο κόσμος ο στεναχωρημένος, ο ρηγμένος, ψάχνει να βρει στους κυβερνώντες. Δεν βρίσκει, γιατί όλοι, και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, έχουν κυβερνήσει και μας έχουν φέρει εδώ. Ψάχνει να βρει νέες λύσεις. Αυτά τα παιδιά, αν αποδειχτεί ότι κάνανε εγκλήματα εναντίον ιδιαίτερα μεταναστών που δεν τους ήξερα κιόλας, και αυτή η αιμονή να βαράμε, να χτυπάμε, να σκοτώνουμε, είναι λάθος, είναι λάθος. Δηλαδή θα μπορούσαν να έρθουν και τρίτο κόμμα και δεύτερο. Ο κόσμος στη γωνία που λέμε, στη γωνία. Ο απογοητευμένος, ο προδομένος. Ο απογοητευμένος κόσμος που δεν έχει καν συμφέρον, ναι, από κανένα. Θέλει να αλλάξει και να αλλάξει αυτό που υπάρχει. Και αν τους έχουν προδώσει αυτοί που του κρατάνε ένα 10%, 8 πόσο πάει, ανέβηκε κάποια στιγμή, ναι, κατέβει, δεν έχει τίποτα να ψηφίσει. Και σου λέω τώρα και εσένα, το είπα και σε μια άλλη εκπομπή, θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Εγώ. Εσύ. Ναι. Okay. Εμένα δεν με κλείσει αυτό, ξέρεις. Αλλά χωρίς να με βάλουν σε κόμμα. Να βρω. Εγώ προτιμώ κάποιον άνθρωπο που έχει μια πορεία ζωής. Που δεν είχε να φάει, αλλά βρήκε το πορτοφόλι και το παρέδωσε. Να βρω έναν άλλο που έσωσε ζωές. Ένα ξεχασμένο γιατρό, νοσηλευτή, πυροσβέστη. Βεβαίως. Αστυνομικό που έχει φάει ξύλο. Βεβαίως. Γιατί του έδωσαν διαταγές να πάει να προστατέψει ή να αποτρέψει κάτι και έφαγε αυτό το ξύλο. Όχι αυτό που έδωσε διαταγή. Άλλο που δεν έχει συμφέρον και πηγαίνει, ναι, και σώζει ζωές. Ένα παπά ο οποίο. Φτιάχνει συσίτια. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται η Ελλάδα να. Αυτό το κομμάτι του Έλληνα, γιατί δεν το αναδεικνύουμε. Δεν θέλω. Δεν το είπα πλάκα, αλλά θα ήθελα, ρε παιδί μου. Δεν έχω ανάγκη να. Και αν γίνει αυτό, μισθό και τέτοια δεν θέλω. Ξέρετε, περιγράφει το κομμάτι του Έλληνα, το οποίο το υπενθυμίζουν τα μέσα ενημέρωση, πληροφορία, ψυχολογία, όπω θέλει καθένα να το δει, δικαίωμά του είναι. Το υπενθυμίζουν μόνο τις μέρες των γιορτών. Χριστούγεννα είναι να πάμε στα σύντια. Χριστούγεννα είναι να θυμηθούμε τον ήρωα που έσωσε ζωές. Πάσχα είναι να θυμηθούμε τον πονεμένο, τον πεινασμένο, τον άστεγο, οτιδήποτε. Κουταμάρες. Πόσο μικροί είμαστε, ρε Σιλάκη. Μικροί είμαστε. Όσο να έχουμε τα ελαττώματα της γης. Όμως ζούμε στο καλύτερο κομμάτι της γης εδώ. Και αυτό είναι η καταδίκη και η ευχή μας. Θέλω να το πάρουν. Το έχουν κάνει, το είπα και σε άλλο προχθές κανάλι. Το βλέπουν, το ζηλεύουνε. Το βλέπουν Μαϊάμι της Ευρώπης. Ναι, πού θα βρουν τέτοιο ήλιο. Ρωτάς ένα Γάλλο, έναν Άγγλο υπήκο, και του λες τι σ' άρεσε η Ελλάδα. Ξέρεις, με το που μπαίνω το αεροπλάνο βλέπω φως. Έχω θάλασσα, έχω ψάρι, τρώω αλάτι, νιώθω το αλάτι στο δέρμα μου πάνω, ανεβαίνω στο βουνό, βλέπω πράσινο. Οι γιατροί συστήνουν, το ξέρω, ναι, 6 μήνες στους ηλικιωμένους και σε ανθρώπους με προβλήματα βορειοευρωπαίους στην Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά. Και τα κάνανε έτσι, τα φέραν στα μέτρα τους, τώρα που βρήκαν την ευκαιρία που τα φάγαν άλλοι και τα πληρώνουν άλλοι, να αγοράσουν τα σπίτια μας. Όχι μισοτιμής, σε εξευτελιστικούς. Ξέρεις ότι στα 12 άνισα που έχω γνώση της περίπτωσης, χρόνο το χρόνο πολλαπλασιάζονται οι αγοραστές μικρών σπιτιών στα νησιά, που είναι άνθρωποι που πήραν το εφάπαξ βορειοευρωπαίοι, πήραν το όλο το εφάπαξ, πούλησαν τα πάντα και ήρθαν να μείνουν στην Ελλάδα και να προλάβουν να ζήσω. Μπράβο. Μαϊάμι. Το Μαϊάμι, για όσους δεν ξέρουν, να ρωτήσουν τι είναι το Μαϊάμι. Πες τι είναι το Μαϊάμι για τους Αμερικάνους. Όλοι οι συνταξιούχοι παίρνουν την άδειά τους, ναι, και παρακαλούν να πάνε εκεί. Ο παράδεισος. Ναι. Η κυρία Μέρκελ θα ήθελε πάρα πολύ να ζήσει στην Ελλάδα. Επειδή όμως δεν μπορεί, λέει, να την αγοράσει, για να μπορεί να την επισκέπτεται όπου θέλει. Βεβαίως. Ναι. Όχι να την αγοράσει, να μας ξεφτυλίσει και να την πάρει. Να βγάλει και αποθυμένο, λες, και το κόμπλεξ. Σίγουρα. Γιατί ναι, το ότι γεννήθηκα στο σκοτάδι, γεννήθηκα στην ενοχή μέσα, στην ενοχή του αιματοκυλίσματος λαών. Τους είχαμε νικήσει στον πόλεμο αυτούς όλους.
Του είχαμε ταπεινώσει οι πλανητικοί. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Να σου πω κάτι. Θέλω να το κλείσουμε το θέμα τη Χρυσαυγή με κάτι που εμένα με έχει στενοχωρήσει. Τελευταίες ώρες η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που πήραν μέσα από τους υπολογιστές των μελών της Χρυσαυγής που είναι έγκλειστοι. Που διερευνούνται δηλαδή η όποια εμπλοκή τους στο ενδεχόμενο της εγκληματικής οργάνωσης. Σε αυτές τις δεκάδες φωτογραφίες βλέπεις παιδιά ηλικίας 13, 14, 15, 20, 25 ετών να προσπαθούν να κρατάνε στα χέρια τους όπλα, να κρατάνε πολεμικά όπλα, μικρά όπλα και να τραβάνε φωτογραφίες και με ναζιστικούς χειρισμούς με μια περηφάνεια. Και βλέπεις και ωραίες κοπέλες, κούκλες, κοριτσάρες, παλικάρια, αγόρια με τα όπλα στα χέρια, στο κρεβάτι, ζευγάρια. Αντί να αγαπιούνται, να φιλούνται σε ένα παγκάκι, πάνε και εκπαιδεύονται στον πόλεμο και κρατάνε όπλα. Περιμένοντας τον εχθρό. Ποιον εχθρό στην ηλικία του 18-19, τι προσπαθείς να αποδείξει και να κερδίσει. Χρυσή Αυγή είναι αυτό. Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι, ναι. Είναι από τις εκπαιδεύσεις. Έσχος. Εάν εγώ δεν τα είδα, γιατί δεν είδα τηλεόραση και ήμουν σε αστούντιο δύο μέρες συνέχεια. Πότε έγινε, χθες, προχθές. Ναι, ναι, ναι. Είναι έσχος, ντροπή. Δεν σε ενοχλεί αυτό. Λες, δεν λυπάσαι για τον άλλον, δεν σε ενοχλεί. Λες, θα μπορούσα να είναι στην παρέα μου, να είναι ακροατής μου, να είναι φίλος μου. Γιατί βρες αυτή την πτυχή του εαυτού σου, γιατί τη βγάζεις έτσι το. Αυτό που μέσα σου βράζει, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, είναι προδομένο. Γιατί το βγάζεις, το εξωτερικεύεις εκεί. Χάθηκε η παιδεία, χάθηκε μια επίσκεψη, μια βόλτα σε ένα νησί μόνος με το παρεάκι σου, να ανοίξεις μια, να μπεις σε μια βιβλιοθήκη, να ξεστραφωθείς από ένα βιβλίο, κάτι. Όλο τα εύκολα πάμε. Εκδρομή, σεξ και όπλα. Δηλαδή αυτά τα κάνανε στενείς Αμερικάνικες. Αγράμματοι άνθρωποι. Νιώσανε ότι είναι στο περιθώριο, τους έδωσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το δικαίωμα, μόλις βγήκε η Βουλή, μόλις βγήκαν τα κόμματα και η δυναμικότητά τους, τους κάλεσε όλους εκτός από τη Χρυσή Αυγή. Και τους έκανε ήρωες, λες. Τους έκανε να ξεκινήσουν τα αποθυμένα. Δηλαδή, πού είναι η λογική αυτή. Μάλιστα. Κάλεσε τους όλους, παιδί μου. Πάμε σε ένα ωφέλιμα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ και με ήχο και με στίχο. Θέλω τις καινούργιες δουλειές του Λάκη Παπαδόπουλου. Η μία είναι με εκπίση, ειλικρινά, είναι όλο γαλλικό στίχος και διασκευές. Η άλλη είναι πολύ ωραία τραγούδια. Ευγενικά τραγούδια, αλλά θέλω και το μόνο που γυρίσουμε το ντουέτο με το Μιχάλη. Το Σταβέντο, έτσι, για να ακούσω.
Ομολογώ ότι όντως η κυρία Κατσούρη, η Αντιγόνη Κατσούρη, έχει. Έχει το δικό της στυλ. Πού την ανακάλυψες την Αντιγόνη? Τη γνώρισα, έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε σε ένα ξενοδοχείο στα Γιάννενα. Ναι. Στο... Ήταν στο ξενοδοχείο, είσαι πελάτης εκεί στο ξενοδοχείο, περαστικός. Είπα, είχα πάρει τη μάνα μου, είχα κάποια εβδομάδα κενό και λέω, έλα ρε μάνα να κάτσουμε λίγο να... Και τα Ιωάννα υπέροχη πολύ έτσι. Κέρκυρα και πρέπει να παίξω και στα Ιωάννα. Λέω, πάμε να κάτσουμε 2-3 μέρες στο... Είχε και μια προσφορά αυτό το ξενοδοχείο, πολύ ωραίο ξενοδοχείο το... Ήπειρους, το Ήπειρους Παλάς. Και γνώρισα και την Αντιγονούλα. Είδες πως γενικά πως οι συναντήσεις τις καθορίζει η ζωή και όχι εμείς. Συναντήσεις των ανθρώπων. Συνεργασίες, φιλίες, ερώτες, τα πάντα. Συμβαίνουν, πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι υπάρχει πιο πάνω. Το πιστεύω αυτό. Από τη στιγμή που μου βγαίνουν όνειρα, κάτι υπάρχει. Τώρα είσαι με το Μουζουράκι. Ναι, ή όχι μόνο. Με το, και τον Αλευρά. Παίζουμε στο ΦΑΣ. Υπέροχο, δείτε. Ναι, καταπληκτική. Εκπληκτικό ηθοποιό ο Αλευρά. Ο Μουζουράκης καλλιτέχνης άνθρωπος. Καταπληκτική φωνή και καλά παιδιά είναι. Πώς τους κουμαντάρεις τώρα αυτούς? Ωραία, είναι απίστευτο το χιούμορ. Είναι τρελό τελείως. Πώς τους μαζεύεις, α πούμε? Πιο τρελό είμαι εγώ. Να σου πω. Αλλά εσύ λες κάτι εγώ. Τα κάνεις χειρότερα εσύ και πώς κινούν. Τα χειροτερεύω εγώ. Σου λέει είδε ο άλλο το και φοβήθηκε. Για πε. Είμαι σαν γκέστ. Θα είμαι ακόμα δύο Παρασκευέ. Τα παιδιά συνεχίζουν γιατί είναι γεμάτο πάντα το μαγαζί. Ένα πολύ μεγάλο και ωραίο μαγαζί. Πρώην σινεμά, θέατρο, δεν ξέρω. Είναι και ωραίοι τύποι. Νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει. Ανάλαφροι. Ναι. Ήρεμοι άνθρωποι. Και μετά που πας? Μετά συζητάω με το Γιάλινο και το Γιώργο Μαργαρίτη να παίξω εκεί μαζί του. Πω. Ναι, με άλλη. Εσύ να σου πω, ξέρεις κάτι, πας με όλους. Δηλαδή, πάντα πήγαινε. Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν μασάς, δεν κολώνεις. Δηλαδή, δεν θα πεις και εγώ, μην θα παρεξηγηθώ, θα κρατήσω ας πούμε, τα στεγανά και το προφίλ μου. Τους παίρνεις όλους και τους βάζεις στην εικόνα, στο κάδρο. Μαζί με τον Μητροπάνο έχω κάνει διάφορα ανοίγματα στο λαϊκό τραγούδι και με το Μαργαρίτη έχουμε πει πολλά τραγούδια, το Σημαδεμένο έχουμε πει, το Οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Τους έχω βάλει δηλαδή και μαζί μου και με άλλους να τραγουδήσουν και δεν έχει χάσει τίποτα αυτό. Κανείς δεν μου έχει πει. Ξέρεις κάτι, γιατί... Πολλά χρόνια, μιλάω για 15-20 χρόνια. Ναι, γιατί η μουσική δεν έχει δογματισμούς, δεν έχει σύνορα. Ναι, δεν έχει κολλήματα. Εγώ το έχω καταλάβει. Ευχαριστώ πολύ. Και το τηρώ δηλαδή. Εφόσον μου αρέσει και το τραγούδι της Λατινικής Αμερικής, το Μαρία Ντολόρες, ξέρω εγώ, που το άκουγα 5 χρονών που ήμουνα. Και μου αρέσει και παράλληλα ο Τζον Λένον και μου αρέσει και παράλληλα και ναι, ο Νίκος Γούναρης, γιατί λένε, να μην τα βγάλω τα τραγούδια. Είναι περίεργο, πώς αρέσει, λες, τι μουσικιακούς, τα πάντα, σε κοιτάει όλος, τι λέει, δεν είναι καλά. Είναι γιατί ανέκαθε στο πέρας των ετών, των δεκαετιών, πάντα οι μουσικές βιομηχανίες για να προστατευτούν, πιστεύοντας ότι έτσι θα προστατευτούν, έριχναν στον κόσμο απόψεις. Έριχναν δεδομένα, έριχναν κηρύγματα, δογματισμούς, κολλήματα, μόδες, για να μπορούν να εξυπηρετεί τη βιομηχανία. Κάποιοι τσίπησαν, κάποιοι έμειναν σε απόσταση. Ενώ χρησιμοποίησα λαϊκούς τραγουδιστές, δεν με πήρε η γλίτσα αυτή του ελαφρολαϊκού που κυριαρχούσε και κυριαρχεί. Δεν με πήρε από κάτω. Ευτυχώς. Δεν κάτσα να βγάλω τέτοια τραγούδια. Να σε ρωτήσω τη δυνατή φωνή που κρατάς μέσα σου που έχει συνεργαστεί. Τι, ή μία από τις δυνατές φωνές. Πολλές. Όλοι, δηλαδή... ο καθένας που τραγούδησε και τον ευχαριστώ τραγούδι μου, για μένα είναι δυνατή φωνή και με ευχαριστεί και εκείνος, φαντάζομαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έφτιαξες μουσική, στίχο, συνεργάστη, έκατσες δίπλα και άνοιξες τη βραδιά με τον Μητροπάνο μαζί. Πώς ήταν η καρδιά σου, πώς αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή? Κοίτα, εγώ δεν ήμουν θαυμαστής του Μητροπάνου. Ναι. Αλλά αυτό το τραγούδι που λέμε το για να σε εκδικηθώ και μετά το άλλο το ντουέτο που λέγεται «Της νύχτας στα ηχεία», είναι δυτικά τραγούδια, είναι μπαλάντες. Θαυμαστής, δεν μπορώ να πάω σε ένα αυτό για να ακούω ζεμπέκικα και χασάπικα συνέχεια. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό. Προτιμώ να κάτσω στο σπίτι μου και να ακούσω τον Beatles. Κοίταξε, στο επίπεδο του δημιουργού που βρίσκεσαι εσύ, Λάκη, δεν μπορείς να σταυμαστείς. Εμείς μπορούμε να σταυμαστείς του Λάκη ή του Μητροπάνου. Ο Μητροπάνος είναι σε άλλη θέση. Με σπουδαία, μεγαλύτερη φωνή του για το λαό, μετά τον Καζατζίδη. Ναι.
και αδικοπήγαν και οι δύο πάνω στη δημιουργικότητά τους. Έφυγαν νέοι και θα μείνουν κλασικοί. Δεν πάνε να πει ότι δεν υπάρχουν και άλλες φωνές που υπηρετούν το λαϊκό τραγούδι. Αλλά υπηρετούν το τραγούδι και εκτιμώ και αγαπάω, ξέρω εγώ, σε ένα άλλο είδος, την Αρλέτα που είμαστε φίλοι και τραγουδάει μπαλάντες. Και όλους όσους τραγούδησαν, τραγούδια λοιπόν, μου, ο Μητσιάς. Άκου, Λάκη Παπαδόπουλε. Δέσμευση ότι όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε και στη Θεσσαλονίκη μέσα από το Α96,5. Θέλω κάποια στιγμή να μας αφιερώσει ένα δίωρο και με παλιά και με νέα τραγούδια και να πιάσουμε λίγο και τα πατήματά σου. Τη σχέση σου με τους ανθρώπους του χώρου. Γενικά να κάνουμε πιο ανοιχτή συνέντευξη. Βέβαια. Εντάξει, θέλω να κλείσουμε σήμερα, μου το επιτρέψει, παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα από τα ευγενικά τραγούδια με το «Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα». Αλέξης Παπαδόπουλος, Μαρία Τσαρούχα, μουσική Κώστας Γιαννίδης, στίχη Δημήτρης Γιαννακάκης. Ναι. Και με αυτό έτσι να σε ευχαριστήσω. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ και να έχετε καλές μέρες, ευτυχία στο σταθμό σας, να μην έχετε προβλήματα. Και υγεία προσωπική, βέβαια, σε εσάς και τους ακροατές. Και να ανταμώσουμε σύντομα. Βεβαίως, με το Μαγιό. Αυτές είναι οι